Πάμε και στο Θανάση Αυγιαρινό στη Μόσχα να δούμε τι λέει και η ρωσική πλευρά τώρα για όσα συμβαίνουν στη Μαριούπολη. Θανάση. Καλησπέρα από τη Μόσχα, Πόπη. <laughs> Φαίνεται πω είναι ραγδαίε οι εξελίξει στη Μαριούπολη. <clears throat> Φαίνεται πω με βάση τελευταίε ανακοινώσει υποχωρούν με τεράστιε απώλειε και υφίστανται βαριά τα λένε οι ρωσόφωνε διοικήσει, τα εθνικιστικά τάγματα του Αζόφ. Αυτό το σώμα που μετατράπηκε από νεοναζιστικό παρακράτο. Σε μονάδα των τακτικών Ουκρανικών δυνάμεων, η λεγόμενη Λαϊκή Αστυνομία του Ντονιέτσκα ανακοίνωσε την πλήρη αποναζιστικοποίηση τη 53η ταξιερχία των Ουκρανικών δυνάμεων στο μέτωπο τη Μαριούπολη. Αυτή είναι η σύντομη διατύπωση που έρχεται τώρα ω έκτακτη είδηση, κάνοντα λόγο για μεγάλε απώλειε του αντιπάλου. Συνολικότερα, σήμερα έγιναν ανακοινώσει του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνα για την κατάσταση στη Μαριούπολη. Καταρχάς οι Ρώσοι ανακοινώνουν ότι ε, σήμερα έφυγαν 36.721 πολίτες από την ε, πόλη. Είναι φανερό ότι δεκάδες χιλιάδες ακόμη παραμένουν λοιπόν εντός. Ε, σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ε, η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι φρικιαστική εντός της πόλης καθώς έχουν παγιδευτεί με εκρηκτικά όλες οι προσβάσεις στην πόλη. Οι εθνικιστέ Ουκρανοί, λέει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα, ανατείναξαν μεγάλα κτίρια, οικοδομικά τετράγωνα τη Μαριούπολη, παιδικού σταθμού και σχολεία, ιατρικά ιδρύματα και άλλε αστικέ υποδομέ. Τι μετέτρεψαν σε στρατιωτικέ εγκαταστάσει, θέσει πυρό, αποθήκε πυρομαχικών, ενώ οι κάτοικοι χρησιμοποιούνταν και χρησιμοποιούνται ακόμη ω ανθρώπινε ασπίδε. Μάλιστα, ο, ο κύριο Μιζίντσεφ, που κάνει την ενημέρωση από το Ρωσικό θυμίζει ότι αυτό είναι μια ναζιστική τακτική καλούμενη festung, δηλαδή μετατρέποντας τις πόλεις σε φρούρια και υπενθυμίζει ότι αυτή η ιδιαίτερη, την ιδιαίτερη τραγικότητα του γεγονότος ότι είναι σαν να επιδιώκουν να χαθούν οι όποιοι μάρτυρες υπάρχουν των, εγκλημάτων τους. Λένε επίσης ότι έχουν ισοπεδωθεί Κτίρια έχουν λελατηθεί καταστήματα και έχουν καταστραφεί μνημεία και ιστορικά κτίρια τα οποία είτε βανδαλίστηκαν είτε πλήρως ισοπεδώθηκαν και δεν μπορούν πλέον να αποκατασταθούν. Οι ρωσόφωνες διοικήσεις μιλούν για μίσος προς τους κατοίκους Μάλιστα. και την ιστορία τους που έχουν δείξει οι ουκρανικές δυνάμεις. Αυτή είναι η δική τους εκδοχή.